How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer... Εδώ μας επιστρέψαμε 11 και 9 λεπτά, Παρασκευή, μεσημέρι, τελευταία... Πόσο ο Σεπτεμβρίου έχει, αύριο είναι πρώτη. Ναι. Ναι, πρώτη. Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου. Και τις Παρασκευές έχουμε πει με τον Νότι, το κάνουν από παλιά βέβαια, έχουμε πει και εμείς να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση, να φέρνουμε ανθρώπους που μας αρέσουν εμάς καταρχάς. Και λένε και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, εκτός τα πολιτικά, για αυτά που ακούμε κάθε μέρα. Και γι' αυτό καλέσαμε να μιλήσουμε για πολιτικά την κυρία Σότη Τριανταφυλλή. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλά. Η οποία τραγουδούσε Bob Dylan Big Band στο στούντιο, κατάλαβες. Συγχρονίστηκα. Συγχρονίστηκε. Δίνουμε να πούμε στους ακροατές το τελευταίο της βιβλίο πριν το επόμενο, που δεν θα αργήσει πολύ, θα μιλήσουμε για αυτό τώρα σε λίγο με την Σότη. Ήταν πλουραλισμός, πολυπολισμικότητα, αυτό είναι το ένα ζεύγος, ενσωμάτωση και αφομοίωση, μειώση για τη σύγχρονη ανοιχτή κοινωνία. Από τις εκδόσεις Πατάκη έχουμε δύο τέτοια αντίτυπα για εσάς, τα οποία αν θέλετε θα είναι και υπογεγραμμένα από την ίδια. Και επειδή το σύστημα θέλει κάτι για να σας αναγνωρίσει, να σας βάλει στην κλήρωση, είπαμε στην αρχή, μια που είναι θέμα η συνθήκη της Λοζάνης από χτες, ποιος από την πλευρά της Ελλάδας υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης. Γράφετε Βήμα FM και ενώ το μήνυμά σας στο 19600. Έλεγα στους ακροατές ότι αυτό το βιβλίο θα τους λύσει όλες τις βασικές απορίες για τέτοιες έννοιες που πια τις έχουμε εντελώς καθημερινά στη ζωή μας. Ναι, γιατί υπάρχει σύγχυση και έννοιων, και δηλαδή λέξεις και περιεχομένου και αντιστοιχίας λέξεις με το περιεχόμενο, επειδή οι δημοσιογράφοι που δεν είναι αναγκασμένοι έτσι, να έχουν εμβαθύνει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι κι αλλιώς δημοσιογράφος σημαίνει, ξέρω, λιγουλάκι. Οι δημοσιογράφοι δεν έχουν εμβαθύνει. Λιγουλάκι από εδώ, λιγουλάκι από εκεί. Ελληνικά έτσι κάπως... Ο λιγουλάκις είναι ο δημοσιογράφος. Κάπως επιφανειακά. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μια ολόκληρη επιστήμη έτσι, οι πολιτισμικές σπουδές, δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να... να ξέρει σε βάθος και με ακρίβεια και τη βιβλιογραφία και όλα αυτά, ας πούμε, που ορίζουν τις έννοιες. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ξεκαθαρίζει ορισμένες έννοιες, έχει μία σαφή θέση, δεν είναι στο περίπου και αποφασίστε, ναι. Απλώς ενημερωτικό. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο που προτείνει μια πολιτική
κάνει κάποιες διαπιστώσεις για την πολιτική την μεταναστευτική και γενικώς για τη σύγκρουση των πολιτισμών που εκτυλίσσεται και προβάλλει ορισμένες λύσεις, ας πούμε, έτσι, ενδεχόμενες. Βλέπουμε... Γι' αυτό και δεν το διάβασε και κανείς, διότι δεν αρέσει κανέναν. Ναι, αλλά δεν... έχει ενδιαφέρον, επειδή εσύ έχεις ζήσει στο εξωτερικό. Βλέπουμε, ας πούμε, δύο διαφορετικές, πώς να το πω, στη Μεν Γαλλία να έχουν κοινότητες μουσουλμάνων οι οποίοι δεν είχαν σωματωθεί στην κοινωνία και κάνανε όλα αυτά που κάνανε. Στην Αγγλία όμως να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Προς το παρόν. Α, λες δηλαδή ότι μπορεί να συμβεί. Εγώ έχω την αίσθηση ότι είναι πιο ενσωματωμένη στην αγγλική κοινωνία οι μουσουλμάνοι, γι' αυτό το λέω. Υπάρχει το εξής. Υπάρχουν ορισμένες διαφορές που οφείλονται στην διαφορετική ιστορία της αποικιοκρατίας. Δηλαδή, οι Βρετανοί ήρθαν σε επαφή με διαφορετικούς πληθυσμούς, μουσουλμανικούς σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι Άραβες. Όχι Άραβες. Το μίσος είναι, ας το πούμε, πιο αμβλημένο στην Βρετανία, γιατί υπήρξαν. Το λέω έτσι κάπως χονδρικά, υπήρξαν καλύτεροι σαν αποικιοκράτες οι Βρετανοί, γιατί ήταν και απρόθυμοι αποικιοκράτες, δεν έδειξαν δηλαδή την ίδια αγριότητα, την ίδια αλαζονία, παρότι το ότι το λέμε τώρα κάτι τέτοιο είναι σαν να έχουμε ένα βαρόμετρο αλαζονίας. Ωστόσο, μέσα στην ιστορία, αν κανείς το μελετήσει, θα δει ότι μέσα στο πλαίσιο της αποικιοκρατίας. Λένε, πήγαινε να δεις τις αποικίες που έχουν αφήσει οι Γάλλοι πίσω και οι Εγγλέζοι, πόσο καλύτερα είναι οι Εγγλέζικες. Οπωσδήποτε. Ναι. Αλλά είχαν να κάνουν, και εδώ πρέπει να το τονίσουμε, με πολιτισμούς. Είχαν τον Ινδικό πολιτισμό, με μεγάλο πολιτισμικό κεφάλαιο. Ενώ οι Άραβες, η Βόρεια Αφρική, δεν είχε πολιτισμικό κεφάλαιο πλέον στο 19ο αιώνα. Είχε χαθεί αυτό. Ήδη πριν από χίλια χρόνια νωρίτερα, έτσι. Ήταν δηλαδή λαοί νομαδικοί, της ερήμου κτλ. Άρα οι Βρετανοί ξεκίνησαν και από μια καλύτερη αφετηρία στη σχέση τους με τους αποικιοκρατούμενους. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια βόμβα στη Βρετανία, γιατί τα ποσοστά των μεταναστών είναι πάρα πολύ μεγάλα. Και σε μερικές πόλεις, πρώην βιομηχανικές, άρα ήδη σε ύφεση, επειδή δεν υπάρχει πια η βιομηχανία που υπήρχε, για πολλούς λόγους, και αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί κανείς να συζητήσει, έχουμε μέχρι και 30-35% μουσουλμάνους. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την κοινωνική συνοχή. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο πολύ, πλέον έχουν κατακτήσει την πόλη. Άρα... Εκλέγεται δήμαρχος μουσουλμάνος. Βεβαίως. Πρώην Πακιστανός στο Λονδίνο. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το είδε η αριστερά με μεγάλη συμπάθεια. Εμείς οι άλλοι με λιγότερη. Παρότι οπωσδήποτε ήταν πιο συμπαθής ως άνθρωπος, είναι ο Καν, από τον γελίο Ξανθό, ας πούμε, γιατί οι Ξανθοί αυτό τον καιρό μας έχουν κατακλείσει, έτσι. Και κάτι σαν να δείχνει και η Ξανθότητα. Εντάξει, βάζει όλους τους Ξανθούς. από τον Πούτιν, δηλαδή, μέχρι... Το Ξανθό γένος, δηλαδή. Το Ξανθό γένος μας έχει εμείς κατακλείσει. Εμείς οι άλλοι, τι εννοείς, είπες ότι οι αριστεροί το πράγμα αυτό, εμείς οι άλλοι... Εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, που είμαστε στο χώρο του κέντρου, που είμαστε φιλελεύθεροι, ότι... Τέλος πάντων, και εδώ οι έννοιες είναι πάρα πολύ συγκεχημένες. Βλέπουμε το εξής. Ο μουσουλμάνος δήμαρχος, κάποιος που αυτοκαθορίζεται ως μουσουλμάνος, παραβιάζει εξ αρχής το λαϊκό κράτος, το κοσμικό κράτος. Αν ήταν ο κύριος Καν από το Πακιστάν και δεν μας έλεγε καθόλου, δεν μας μιλούσε καθόλου για τη θρησκεία του, δεν θα είχα καμία επιφύλαξη έναντί του. Αλλά ο λαϊκισμός του, δηλαδή η κολακία του κοινού το οποίο τον εξέλεξε, που είναι η αριστερά και οι μουσουλμάνοι, χρειάζονται αυτή την επιβεβαίωση. Είναι μουσουλμάνος. Εννοείς ότι ο προηγούμενος δεν είπε είμαι χριστιανός, π.χ. Ναι. Είμαι καθολικός. Διότι δεν είναι τίποτα. Διότι βέβαια έχουμε όλη τη χριστιανική παράδοση. Δηλαδή αυτός εξελέγει επειδή είναι μουσουλμάνος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, βεβαίως. Γιατί είναι μεγάλοι πληθυσμοί, όπως προανέφερα, των μουσουλμάνων και θέλουν να έχουν ένα δικό τους άνθρωπο. Και εμείς αν ήμασταν, ας πούμε, παραδοσιακοί Έλληνες στο Λονδίνο, έτσι δεν θα θέλαμε να έχουμε έναν ελληνικής καταγωγής, ας πούμε. Προφανώς. Θα τον ψήφιζαν οι περισσότεροι Έλληνες, έτσι, για διάφορους λόγους, εθνικούς, υπερηφάνειας, ιστορίας και τέτοια. Λοιπόν, αλλά επειδή οι μουσουλμάνοι έχουν αιτήματα, πολλά αιτήματα σε σχέση με την κοινωνία μας, στην οποία φιλοξενούνται,
πίστευαν. Μας εννοείς των δυτικών. Των δυτικών, ας πούμε, ναι. των αυτοχθόνων. Των αυτοχθόνων, έτσι. Ναι. Εντάξει, γιατί οι Άγγλοι έχτισαν τη χώρα, έτσι. Οι Άγγλοι, οι Νορμανδοί, οι Γάλλοι έχτισαν τη Βρετανία. Εξέλεξαν ένα μουσουλμάνο για να προωθήσει τα αιτήματά τους. Και αυτός φυσικά, εφόσον εξελέγει και εφόσον πιθανώς θέλει να είναι επιτυχημένος, να τον γράψει ιστορία, να επανεκλεγεί, αυτά τα αιτήματα προσπαθεί να τα ικανοποιήσει. Πλην όμως αυτά τα αιτήματα, πολλά από αυτά τα αιτήματα, αν όχι όλα, θα έλεγα ότι όλα, είναι εναντίον του κοσμικού κράτους στη Βρετανία. Έχεις αυτή την αίσθηση ότι ο Καν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση? Κινείται, ναι. Δηλαδή. Έχει κάνει ήδη κάτι, δηλαδή. Ο λόγος του είναι φιλομουσουλμανικός. Δεν είναι, δηλαδή, άχρωμος ως προς την θρησκεία. Αυτό είναι σωστό. Ενώ θα πρέπει να είναι άχρωμος. Ενώ θα πρέπει να είναι άχρωμος, βεβαίως. Έκανε κάτι πριν από λίγους μήνες, το οποίο το βλέπουμε όπως θέλουμε. Πολύ μικρό πράγμα, αλλά όπως λέει και μια εφημερίδα σήμερα, ο Θεός και ο Διάβολος κρύβονται στις λεπτομέρειες. Κατάργησε από τα billboards στο Λονδίνο τα κορίτσια με μπικίνι, τα ημίγυμνα από τις διαφημίσεις. Ναι. Αυτό οι φεμινίστριες, οι οποίες είναι βαθιά αντιδραστικές, διότι βλέπουν τις γυναίκες σαν μειονότητα, ενώ οι γυναίκες δεν είναι μειονότητα, είναι μάλλον πλειονότητα, έτσι, στον κόσμο, το χαιρέτησαν, διότι ένα μέρος του φεμινισμού, αν όχι ολόκληρο, ναι, το φεμινιστικό κίνημα, είναι βαθιά πουριτανικό. Θέλει δηλαδή να κάνει τις γυναίκες μη αντικείμενα, ας πούμε, δηλαδή στην ουσία μη υποκείμενα του σεξ. Χαιρέτησαν το γεγονός και είπαν, ναι, γιατί το γυναικείο σώμα δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τώρα, άμα έχεις μια διαφήμιση με μια γυμνή γυναίκα γιατί είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, με ξεπερνάει, δεν το καταλαβαίνω. Κυρίως αν αυτή η γυναίκα είναι ενήλικη και το έχει αποφασίσει, έτσι. Ναι, και έχει σώστας φρένας. Και έχει και σώστας φρένας. Ναι. Από την άλλη πλευρά χάρηκαν βεβαίως όλοι οι μουσουλμάνοι, διότι το γυμνό σώμα τους προσβάλλει και όλα αυτά που ξέρουμε λίγο πολύ και που έχουν και εισδύσει και στην ελληνική κοινωνία λόγω της Οθωμανικής συγκέντρωσης. Μα προσβάλλει τους μουσουλμάνους, δηλαδή τους εγκλέζους μουσουλμάνους προσβάλλει πλέον μια γυμνή γυναίκα. Βέβαια. Άμα καθορίσεις. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαφημιστικό γύρισμα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές. Του κόσμου τα καλλιντικά στις φθηνότερες τιμές της πόλης. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Στην Λυκείου είχες διάβασμα αλλά και πολλές υποχρεώσεις. Τα γυρνούσες από το σχολείο κατευθείαν για να βοηθήσεις τη μικρή σου αδερφή. Ενώ πολλά απογεύματα πήγαινες για να βοηθήσεις τον πατέρα σου με τις δουλειές. Τη χρονιά που πέρασε έπρεπε να διακόπτεις πολλές φορές το διάβασμά σου. Παρά τις δυσκολίες όμως, έφτασες ως εδώ. Πέρασες στη σχολή που ήθελες και τώρα μπορείς να συνεχίσεις. Στην Κοσμοτέ προσφέρουμε 50 υποτροφίες των 15.000 ευρώ και μία των 20.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές με οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Δήλωσε συμμετοχή στο cosmote-scholarships.gr μέχρι 17 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα υποτροφιών Κοσμοτέ. Γιατί θέλεις έναν κόσμο με περισσότερες ευκαιρίες. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Etoile. Σπούδασε chef, pastry chef, ξενοδοχειακά. Etoile by Le Chef. Το επόμενο αστέρι είσαι εσύ. Το αριστούργημα του Δουμά. Οι τρεις σωματοφύλακες στο θέατρο Ακροπόλ. Δράση, χιούμορ, ανατροπές και ξυφομαχίες σε ένα έργο εποχής για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Βασίλης Νικολαίδης. Μουσική Θωμάς Καραχάλιος. Κοστούμια Γιάννης Μετζικόφ. Οι τρεις σωματοφύλακες. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Ακροπόλ.
Εισιτήρια artinfo.gr, viva.gr, 210-92-13-310. Παραγωγή sofikoukouvalia.com. Βήμα FM 99,5. Εδώ είμαστε, Βήμα FM 99,5, η ώρα είναι 11 και 22 πλησιάζει. Ενώ ο Παπαδόπουλος Μάκης Προβατάς, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο την κυρία Σου Τριανταφύλου. Και μας ρώτησαν στο διάλειμμα κατά πόσο εμείς έχουμε καταφέρει, γιατί νομίζω πως εμείς ενσωματώσαμε κάνα 1 εκατομμύριο Αλβανούς εδώ. Ναι, βέβαια, ήθελαν οι άνθρωποι, ήταν πολύ συγγενικοί μαζί μας στον πολιτισμό. Ναι. Πολλοί από αυτούς ήταν μουσουλμάνοι όμως. Ναι, αλλά όπως λέγαμε στο σύντομο διάλειμμα, ο υπαρκτός σοσιαλισμός έκανε πολλά καλά. Έκανε πολλά καλά για τον πολιτισμό πολύ καθυστερημένων λαοτήτων. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Σοβιετική Ένωση έφτανε μέχρι την Άπο Ανατολή. Έτσι, και εκεί υπήρχαν μουσουλμάνοι, όχι μόνο μουσουλμάνοι, άγριες φυλές, έτσι, της στέπας. Αυτοί υπέστησαν μια τρομακτική επιμορφωτική ενέργεια επί πάρα πολλά χρόνια. Προχώρησαν πολύ. Ναι. Το Ουσμπεκιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, όλες αυτές οι πρώην δημοκρατίες που δεν κατάλαβαν τίποτα από την Οκτωβριανή Επανάσταση, γιατί δεν έφτασε το νέο. Την επιμορφωτική ενέργεια του αθεϊσμού. Του αθεϊσμού και του σχολείου, του κοσμικού σχολείου. Έμαθαν γράμματα. Μέσα σε λίγα χρόνια, σε λίγες δεκαετίες, ο αναλφαβητισμός μηδενίστηκε. Έτσι. Αντίθετα, το ισλαμικό ρεύμα είναι ρεύμα υπέρ του αναλφαβητισμού. Οι άνθρωποι, αν διαβάζουν, διαβάζουν μόνο το Κοράνι. Άλλωστε απαγορεύεται να διαβάζουν οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε τώρα βεβαίως για τους φανατικούς μουσουλμάνους, οι οποίοι όμως πληθαίνουν, έτσι, πολλαπλασιάζονται αυτή την εποχή. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, μέσα στο σύστημα των διεθνών σχέσεων, το να έχουμε από τη μια μεριά τη Δύση και από την άλλη μεριά το σοσιαλιστικό αυτό σύστημα, ήταν μια πιο καλοήθης σχέση από αυτή που διαμορφώθηκε μετά. Ναι, ξέρετε, όντως είναι υπέρ του αναλφαβητισμού εν τέλει το Ισλαμισμός. Στην Ελλάδα που συζητάμε για το βιβλίο των θρησκευτικών. Είναι ένα θέμα που πρέπει να λυθεί από άλλη αφετηρία. Δεν λύνεται το πρόβλημα με τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας από το βιβλίο των θρησκευτικών. Λύνεται από το Σύνταγμα. Όταν το Σύνταγμα δεν εξασφαλίζει το κοσμικό κράτος και όλο του το κείμενο, όλος αυτός ο θεσμός, αυτό το θεσμικό κείμενο είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, διότι η Εκκλησία έχει λόγο σε οτιδήποτε κάνει η πολιτική, ο Κέσσαρας δηλαδή. Το Σύνταγμα λέει ότι είναι η επίσημη θρησκεία του κράτους, να το ορίζει. Λοιπόν, αν έχουμε λοιπόν επίσημη θρησκεία, η Εκκλησία μπορεί να παρεμβαίνει όπου θέλει. Με καλό ή με κακό τρόπο. Κυρίως με κακό. Έτσι, και εδώ βρίσκω τον εαυτό μου να συμφωνεί με τον κύριο Φίλη, με τον οποίο μας χωρίζει ο πολιτισμός. Ένας ολόκληρος πολιτισμός. Αλλά δεν είναι και τρόπος αυτός για να ικανοποιούμε το αριστερό μας κοινό, επειδή στην οικονομία εφαρμόζουμε δεξιά πολιτική, φιλελεύθερη, γιατί έχουμε δεμένα χέρια και δεν έχουμε χρήματα, ας πούμε, για κοινωνικές παροχές και όλα αυτά τα σοσιαλιστικά μέτρα που θέλει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και γι' αυτό κάπου-κάπου προσπαθεί να ικανοποιήσει το αριστερό κοινό με ζητήματα τέτοια κοινωνικά, ας πούμε, δήθεν. Αυτά όμως προσβάλλουν το κοινό αίσθημα, το οποίο πρέπει να το αναγνωρίζουμε, δυστυχώς για όλους μας. Οι Έλληνες πιστεύουν στην Ορθοδοξία και οι περισσότεροι άνθρωποι της αριστεράς ζουν σε ένα μικρό κόσμο όπου νομίζουν ότι όλοι ψηφίζουν κουκουέ εσωτερικού και δεν πιστεύουν στο Θεό και στους παπάδες. Ωστόσο, οι άνθρωποι πιστεύουν στους παπάδες. Αυτό... Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Εκεί πρέπει όχι να. Όχι, παπάδες. Πιστεύουν. Ναι, κατάλαβε. Ναι, στην Ορθόδοξη. Ναι, είναι Ορθόδοξη το θεό. Ποιος πηγαίνει στην Εκκλησία τώρα. Σε ένα πολύ μικρό στην ποσοστό. Στην επαρχία πηγαίνουν. Σταυροκοπιούνται, έχουν πνευματικούς. Ναι. Κάνουν τάματα. 15 Αύγουστο. Προσπαθούν να προκαλέσουν θαύματα και διάφορα τέτοια. Υπάρχει προκατάληψη, δυσιδαιμονία, μαγική σκέψη. Ναι.
Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Το ιερό, όπως το λένε, αυτό που έρχεται, η φλόγα από το ιερό. Η φλόγα που έρχεται πρώτη θέση. Πρώτη θέση, business class με, το, με ναι. την Ολυμπιακή και αρχόταν, κάτι τέτοιε. Πώς θα ερχόταν και εσύ, πίσω. Αλλά. Ναι, ότι μου. Τώρα πώς θα ερχόταν η τελευταία σειρά που κουνάει κιόλα στην ουρά. Σωστά. Θα σβήνει. Τώρα πώς βλέπεις εσύ την Ελλάδα, ζεις στο εξωτερικό τον περισσότερο χρόνο. Βλέπω ότι κινείσαι μεταξύ. Το μισό. Πώς τη βλέπεις την Ελλάδα από εκεί. Εντάξει, όλος ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Το δικό μας πρόβλημα είναι, νομίζω, ότι δεν αλλάζουμε. Είμαστε καθυλωμένοι σε έναν τρόπο ζωής, σε έναν τρόπο σκέψης. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ αργά. Χθες ήμουν σε μια διάλεξη του Θάνου Βερέμη που μιλούσε για το 1821, ασχολείται κυρίως με αυτά τα ζητήματα της ιστορίας μας. Και έλεγε κάτι που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Λέει, πάντα υπήρχε αυτό που μαθαίνουμε στα σχολεία, ότι η διχόνοια στον ελληνικό χώρο ήταν το χαρακτηριστικό όλων μας των ιστορικών ενεργειών. Αυτό λοιπόν που πρέπει να τονίσουμε δεν είναι μόνο ότι τρωγόμαστε διαρκώς. Και αυτό επαναλαμβάνεται με διάφορες μορφές. Άλλοτε το λέμε ταξικό αγώνα, άλλοτε το λέμε εμφυλίο πόλεμο, άλλοτε το λέμε αγώνα για την ανεξαρτησία κτλ. Το ζήτημα είναι πώς παρόλα αυτά έχουμε καταφέρει να σταθούμε περίπου όρθιοι μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο τόσα πολλά χρόνια. Παρά τους διχασμούς μας της διχόνοιας. Παρά όλα αυτά που έχουμε... που έχουμε κάνει εναντίον του εαυτού μας. Ναι. Εμφύλιος πόλεμος. Μα τώρα βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία ποντάρει σε αυτό το διχασμό. Βεβαίως. Κάθε μέρα. Μα γι' αυτό έχει εκλεγεί. Δηλαδή εμείς την εκλέξαμε για να ποντάρει, διότι δεν μας έχει προδώσει σε αυτό. Ο λόγος της ήταν διχαστικός. Ο λόγος αυτών των κομμάτων ήταν διχαστικός από την αρχή. Είναι το μόνο στο οποίο δεν έχει προδοθεί. Ίσως ναι, ένα από τα λίγα που δεν έχει προδοθεί. Πιστεύω ότι είναι συνεπής. Επίσης είναι συνεπής ως προς τη συμμαχία της, η συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ακραίους εθνικιστές και θρησκευόμενους. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα χριστιανοκομμουνιστών. Είναι μια σύζευξη μεταξύ ριζοσπαστικής αριστεράς, whatever that means, δηλαδή, σοβιετοφιλίας, ρωσοφιλίας και ορθοδοξίας. Αυτό είναι και ημίτρελο όμως, δεν είναι στα καλά. Η ρωσοφιλία συνδέεται επίσης με το βάθος, με το Βυζάντιο, με την Ορθοδοξία, με την αντίθεση προς τη Δύση. Εμείς είμαστε η Ανατολική Εκκλησία. Πάντως δεν αισθανόμαστε Ευρωπαίοι, θες να πεις, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού λέει... Τι είναι αυτή τώρα η Δυτική. Ό,τι δεν φτάνει αλλεπού το κάνει κρεμαστάρια. Αλλά όμως θέλουμε να φοράμε αμερικάνικα παπούτσια, γερμανικά αυτοκίνητα και να έχουμε τέτοιους τρόπους συμπεριφοράς. Αυτό το θέλουν μέχρι και οι τζιχαντιστές. Οι τζιχαντιστές χρησιμοποιούν την τεχνολογία, το ίντερνετ, το βίντεο, όλα αυτά ας πούμε που τους προσφέρει η απάρατος αμερικανική τεχνολογία για να την χτυπήσουν. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11:30. Ο θόρυβος που ακούσατε ήταν ο κύριος Ανέση Σημεωνίδης που ήρθε για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ με την κυρία Σωτηρία Ραφίλου. Επειδή σε βλέπω να συγκινήσαμε τους Λίνα Σκίναρ, πήγες σε καμιά συναυλία τελευταία. Καταρχάς πήγα στην Αλαμπάμα φέτος, μια βολτίτσα. Αλαμπάμα. Επειδή λέμε για το... Ναι, Sweet Home Alabama. Πήγα να δω το σπίτι της Harper Lee, γιατί είχα μεταφράσει ένα βιβλίο, το δεύτερο βιβλίο της, γιατί δύο έχει γράψει. Ναι. Στο μεταξύ πέθανε κιόλας. Το όταν σκοτώνει τα κοτσίφια και το βάλει ένα φύλακα. Και πήγα και στην Αλαμπάμα να δω το σπίτι. Ένα απλό σπίτι που έχει μείνει τώρα έρημο, γιατί
Ήταν μεγάλη γυναίκα, ζούσα με την αδερφή της και κάτι τέτοιο. Από συναυλίες βέβαια, Μάκη, τώρα πια εγώ πηγαίνω σε κηδείες. Άμα πας σε κηδεία στην Αλαμπάμ, είναι συναυλία όμως. Θέλω να πω, μαζεύω τη μαύρη εκεί. Πηγαίνω σε κηδείες των πρώην ινδαλμάτων μου. Πεθαίνουν. Από γυρα... είναι από πάρα πολύ. Βλέπουμε, από γυρατιά βλέπουμε περισσότερο. Από γυρατιά, παρότι φοβηθήκαμε για μια στη δεκαετία του 80 ότι θα μας φύγουν από ναρκωτικά κτλ. Ναι. Οι περισσότεροι επέζησαν. Ναι. Άρχισαν να ζουν υγιεινή ζωή κτλ. Και τώρα πεθαίνουν από γυρατιά. Δεν πηγαίνω δηλαδή τόσο πολύ σε συναυλίες. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα, έχετε ακόμη γύρω στα 15 λεπτά για το τελευταίο, αυτό που έβγαλε πριν από, είναι περίπου 2 χρόνια τώρα. Ένα χρόνο. Ναι, ναι, όντως. Τον Οκτώβριο του 2005. Α, τότε ήταν. Το 15. Πλουραρισμός πολυπολιτισμικότητα, το ένα ζευγάρι, ενσωμάτωση αφομοίωση, το άλλο ζευγάρι, στο 30 φύλου, σημειώσει για τη σύγχρονη ανοιχτή κοινωνία. Θα σας ανοίξει το μυαλό με έναν τρόπο απρόσμενο. Και στελτε... Ο Γιάννης δεν στη ρωτάει, είναι και πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι περνάμε ένα δημογραφικό χειμώνα στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα και μήπως υπάρχει ανάγκη, λέει, έτσι κι αλλιώς νέων μεταναστών για να έρθει να καλύψει τα κενά τα οποία εμείς δεν μπορούμε να καλύψουμε. Έλεγε πριν ο Χρυσόγονος ότι το Delta Nitaf λέει ότι το 2060 η Ελλάδα θα έχει 7 εκατομμύρια. 7,5 εκατομμύρια κόσμο. Και η σύνθεση είναι και λίγο απρόβλεπτη. Τι είδους 7,5 εκατομμύρια. Ενώ απέναντι η Τουρκία, γιατί και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, θα είναι 95 εκατομμύρια. Καλά, δεν θα φτάσουμε την Τουρκία. Δεν γίνεται να μπούμε σε μια δημογραφική. Πώς μεγαλώνει το πρόβλημα. Race. Το θέμα είναι το εξής. Έχουμε χώρο και έχουμε και ευκαιρίες, πιστεύω, να δώσουμε σε νέους μετανάστες. Υπάρχουν όμως ορισμένοι όροι. Πρώτον, πρέπει να θέλουν να μείνουν. Δεν μπορούμε να τους κρατήσουμε χωρίς να θέλουν. Ενώ θέλουν να πάνε στη Γερμανία. Ενώ θέλουν να πάνε στη Γερμανία ή οπουδήποτε αλλού, επειδή πιστεύουν ότι θα βρουν καλύτερη ζωή, και θα βρουν βεβαίως, γιατί εκεί υπάρχουν παροχές, υπάρχει χρήμα, υπάρχει εργασία κτλ. Το πρώτο είναι να θέλουν. Ο δεύτερος όρος είναι να, όχι μόνο να θέλουν, αλλά να μείνουν, αλλά και να θέλουν να ενσωματωθούν. Τι εννοώ με αυτό? Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε εδώ τα λάθη που έκαναν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την ένταξη και την αφομοίωση. Δεν έχουμε το περιθώριο, γιατί είμαστε πολύ μικρή χώρα. Το ότι δεν έκαναν την προσπάθεια που έπρεπε να αφομοιώσουν τους καινούριους πληθυσμούς. Δημιουργήθηκαν δηλαδή κοινότητες, θύλακες εντελώς ανεξάρτητες, με τα δικά τους αιτήματα, με τη δική τους θρησκεία, με τα δικά τους ήθη, με τους δικούς τους νόμους. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί στην Ελλάδα. Θα διαλυθεί η χώρα. Ναι. Άρα, χρειαζόμαστε μετανάστες. Εγώ είμαι υπέρ του να έρθουν άνθρωποι που θέλουν να μείνουν και που θέλουν να αφομοιωθούν. Να αφομοιωθούν. Είναι μια λέξη πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη εφαρμόζουμε για την διαχείριση, όπως λένε, των μεταναστών. Τι σημαίνει αφομοίωση? Πώς το ξέρεις όμως αυτό? Ποιος ξέρεις ότι θέλει να αφομοιωθεί και θέλει να ζήσει εδώ? Δεν το ξέρουμε. Αυτό φαίνεται μόνο σε προσωπικό επίπεδο, στη συνέντευξη που θα πάρει κανείς από τον μετανάστη ή τον πρόσφυγα, ο οποίος θα πει: θέλω να μείνω στην Ελλάδα, θέλω να στείλω το παιδί μου στο κοσμικό σας σχολείο, θέλω να εργαστώ με τους όρους που εσείς θα μου ορίσετε και που οι ελληνικοί νόμοι ορίζουν κτλ. Άρα δεν είναι τόσο απλό να πούμε ελάτε, γιατί έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα, έχουμε και χώρο. Έχουμε και κάτι δουλειές, ας πούμε, χαμηλού επίπεδου και με νόμους οι οποίοι είναι κάπως αναχρονιστικοί πια στην Ελλάδα, γιατί το εργατικό δίκαιο πηγαίνει προς τα πίσω για λόγους που έχουν σχέση με την κρίση. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά θα ήταν μια λύση. Και το έχουμε πει πολλοί εδώ και πολλά χρόνια. Να έρθουν άνθρωποι να δουλέψουν στα χωράφια, γιατί εμείς πια είμαστε άχρηστοι. Έχουμε τελείως αποξενωθεί από τη γη, να δουλέψουν στα χωράφια, να κάνουν εδώ τα παιδιά τους, να τα στείλουν στο κοσμικό σχολείο, να έχουν ελευθερία της θρησκείας φυσικά, αλλά χωρίς να είναι ιδιαίτερα ορατοί, και να κυρίως να υπακούν στους νόμους και να σέβονται το χώρο μέσα στον οποίο βρίσκονται. Αυτό δεν μπορούμε να το εξασφαλίσουμε αυτή τη στιγμή. Ιδιαίτερα από χώρες οι οποίες δεν στέλνουν πρόσφυγες, αλλά στέλνουν μετανάστες. Ναι. Έτσι, δηλαδή, οι Αφγανοί δεν έρχονται με τους ίδιους όρους που έρχονται οι Σύριοι.
Ναι, οι Σύριοι είναι πρόσφυγες. Άρα, ναι, γιατί έχουν ναι στους μετανάστες. Στους μετανάστες, όχι μόνο στους πρόσφυγες, που είναι και καθήκον μας από τις διεθνείς συνθήκες. Ναι, στους μετανάστες. Αλλά χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Τι πάει να πει να μην είναι όλα τη... η θρησκεία τους, δεν καταλαβαίνω. Δεν φοράμε μπουρκα εδώ πέρα. Δεν φοράμε. Αυτό εννοείς. Δεν φοράμε. Ναι, αλλά δεν φορά... ήταν και στο άλλο άκρο η Γαλλία που πήγαινε στις παραλίες και έλεγε ότι άμα φοράς μπουρκα, όχι μπουρκα, εν πάση περιπτώσει, άμα φορούσες. Μπουργκίνι. Μπουργκίνι, πώς λέγεται. Ακούστε, αυτό. Δε, το μπουργκίνι δεν είναι μόδα. Δεν ναι είναι lifestyle. Όχι. Το μπουρκίνι είναι σύμβολο. Ναι. Είναι σύμβολο μιας διεκδίκησης που λέει ότι εδώ που ήρθα θα κάνω ό,τι θέλω. Είναι αυτό όμως. Ναι. Δεν είναι υπερβολική αυτή. Είναι. Δεν είναι. Διότι μέσα από τα τζαμιά υπάρχει ολόκληρη εκστρατεία για τον μπουρκίνι. Γιατί δεν υπήρχε και πριν από 10 χρόνια, γιατί δεν υπήρχε και πριν από 100. Δεν υπήρχε πριν από 100. Και υπάρχει τώρα. Άρα δεν είναι κάτι τόσο απλό που σχετίζεται, ας πούμε. Δεν είναι ότι πάντα υπήρχε το μπουργκίνι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται. Δεν είναι όπως οι μουσουλμάνοι φοράνε ένα μαντίλι, ρε παιδί μου. Δηλαδή... άλλο το μαντίλι που αφήνει το πρόσωπο ανοιχτό και μπορείς, ας πούμε, να, ναι, να συνδιαλέγεις όπως συνδιαλεγόμαστε στη Δύση. Στη Δύση συνδιαλεγόμαστε χωρίς όπλα. Γι' αυτό, εντάξει, ναι, εξαιρέσεις υπάρχουν. Γι' αυτό και δίνουμε το χέρι μας. Χειραψία, που σημαίνει είμαι άοπλος, άρα είμαι αυλαβής για σένα. Και με το πρόσωπο. Καθαρό. Το... όλα αυτά τα ενδυματολογικά ζητήματα, επαναλαμβάνω, δεν είναι ζητήματα μόδας και προτίμησης αισθητικής. Είναι ένας τρόπος διεκδίκησης μιας διαφορετικής ταυτότητας, η οποία δεν περιορίζεται στο ότι είναι διαφορετική, αλλά προσπαθεί να επιβάλλει μια αντίθεση στη Δύση. Τι θέλω να πω με αυτό. Εγώ που φοράω μπουρκίνι είμαι ο καλός και σεμνός άνθρωπος και εσύ που φοράς μπικίνι είσαι μια ξετσίποτη. Αυτό μας λέει το μπουρκίνι. Και πολλά άλλα φυσικά που έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με τη θρησκεία, έτσι, το υπόβαθρο, είναι πολύ πιο πλούσιο και διεκδικητικό από κάτι που λέει εγώ φοράω μπλε και εσύ φοράς, ας πούμε... Άρα αυτό εννοούσες να μην είναι τόσο φανερή, ναι, τα θέματα της θρησκείας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν πηγαίνουμε σε μία χώρα, και εγώ ίδια, όταν ζω στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ζω στη Γαλλία, σέβομαι τις συνήθειές τους, τα ήθη τους. Για παράδειγμα, στη Γαλλία δεν μπορείς να τσακωθείς σε μια δημόσια υπηρεσία. Μπορείς να τον πας και να τον βρήσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το ίδιο σου το αξάν, το γεγονός ότι έχεις ξενικό αξάν, θα τον αναδιπλώσει σε μια τέτοια στάση που δεν θα γίνει η δουλειά σου. Και το καταλαβαίνω. Άρα, στη Γαλλία και εγώ είμαι πολύ πιο ντροπαλή, πολύ πιο υπομονετική. Το πολεμοχαρές ελληνικό μου πνεύμα παραμερίζεται. Και προσπαθώ να ζήσω όπως μου υπαγορεύει η γαλλική κοινωνία. Και εφόσον πολύ καλά θέλω, κάνω. Εφόσον θέλω να είμαι εκεί. Εφόσον θέλω να είμαι εκεί. Mm-hmm. Βεβαίως. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 παρατέταρτο. Κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο δεκάλεπτο εδώ με την κυρία Σωτρία Ραφίλου. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Παρακαλώ καθίστε. Θα το χρειαστείτε. Μη με κρατάτε σε αγωνία. Πείτε μου τι έχω. Εντάξει λοιπόν. Ακούστε. Ναι. Έχετε. Ναι. Λύσεις υγείας Gold με 100 ευρώ έκπτωση. Ναι, καταλαβαίνω, είναι μια σπάνια προσφορά την οποία θα έχετε για έναν ολόκληρο χρόνο ασφάλισης. Τι μου λέτε. Σας το λέω. Αυτό συνεπάγεται πως πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα έχετε υπηρεσίες πρόληψης, δωρεάν εξετάσεις και νοσηλεία σε κορυφαία νοσοκομεία. Δεν μπορεί. Κάποιο λάθος θα κάνετε. Τα έχω όλα και με 100 ευρώ έκπτωση. Βεβαίως. Ήδη αισθάνομαι καλύτερα που το έχω. Απόκτησε και εσύ το Λύσεις Υγείας Gold με 100 ευρώ έκπτωση από την NN Ελλάς για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης της υγείας σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς ή κάλεσε τώρα στο 18218. Λύσεις Υγείας Gold. Το πρωτοποριακό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας της NN από την Τράπεζα Πειραιώς. Να ανησυχώ για κάτι. Μα γιατί να ανησυχείτε. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016. Τράπεζα Πειραιώς. Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα προσφέρεται ειδικά για τους πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς και παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.
Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές. Του κόσμου τα καλλιντικά στις φθηνότερες τιμές της πόλης. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Και σου λένε οι καλοκαιρινοί έρωτες δεν κρατάνε. Είσαι ακριβώς αυτό που έψαχνα. Κι εγώ. Μας αρέσουν τα ίδια τραγούδια, ίδιες ταινίες. Αφού είμαστε ίδια γενιά. Εγώ με το 89. Εσύ? 89. Κι εγώ. 89 πήρα το νέο μου και απίστευτα γρήγορο 4G smartphone με δώρο φορητό φορτιστή. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Wind και με μόνο 89 ευρώ βρες το 4G deal που έψαχνες ακριβώς όπως το έψαχνες. Μόνο για λίγες μέρες το νέο 4G smartphone Huawei Y32 με οθόνη 4,5 ιντσών, τετραπύρινο επεξεργαστή και δύο κάρτες SIM μόνο με 89 ευρώ. Και δώρο φορητός φορτιστής για να σερφάρεις ασταμάτητα με το νέο 4G δίκτυο Wind. Ακόμη περισσότερα 4G deals με σούπερ δώρα σε περιμένουν στα καταστήματα Wind. Η προσφορά ισχύει χωρίς προϋπόθεση συμβολέου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Βήμα FM 99,5. Όταν γίνονται οι μεγάλες περικοπές των μισθών στο δημόσιο, πληροφορούμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ έπαιρνε τότε 1.920 ευρώ. Αυτά ήταν όλα. Ναι. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Mm-hmm. Ο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή που έχει τελειώσει το γυμνάσιο, που ανήκε σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ναι, άρα δεν ίσχυε για αυτόν το μισθολόγιο, ναι, να σας το πω, ναι, αυτός έπαιρνε 2.430. Ωραία, αυτά είναι. Οπότε υποθέτω ότι σας συμφέρει. Επομένως, ως κατασκευαστής ιχναρίων θα παίρνουν πιο πολλά από τον... Είναι βέβαιον. Ωραία. Από τον διοικητή του ορπιλακά τους θα παίρνουν οπωσδήποτε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Επειδή έχουμε λίγη ώρα, λοιπόν, καταρχάς να πούμε χαιρετισμού στη Μαρία από τη Σύρο, όπως λέει ένα μήνυμα. Συμπληθάνε πολλά άλλα από τη Σύρο. Καλημέρα σας. Λέει, πρόκειται τώρα, Σώτη. Ο Άλεξ από την Ορεστιάδα λέει: φοβερή Σώτη, πολύ καλή εκπομπή. Θα την αποθηκεύσω στο αρχείο μου. Ωραία. Η κυρία Λίτσα έστειλε μήνυμα: ποια είστε, κυρία Τριανταφύλου, που προσβάλλετε το θρησκευτικό συνέστημα των Ελλήνων, το σύνταγμά μας και τον αληθινό μας Θεό? Ακούστε ποια είμαι. Θα σας πω αμέσως. Καταρχάς έχουμε δημοκρατία, ελπίζω, και ο καθένας μπορεί να εκφέρει την άποψή του. Το θρησκευτικό αίσθημα δεν ξέρω αν το προσβάλλω. Ούτε το Σύνταγμα το προσβάλλω. Προβάλλω μόνο το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα όπως θα όφιλε για το καλό όλων μας ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να πηγαίνει στην Εκκλησία να κάνει ό,τι θέλει σχετικά με τη θρησκεία, αν δεν παραβιάζει τους νόμους, το υπογραμμίζω, και να πιστεύει είτε σε Θεό, είτε στα σύννεφα, είτε στο Δία, σε οτιδήποτε, έτσι. Στην Αγία Ελλάδα. Σε οτιδήποτε. Αν δεν παραβιάζει τους νόμους του κράτους. Αυτό που θα επαναλάβω και θα τονίσω είναι ότι ο διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους είναι ένα αίτημα πολύ παλιό που έχει καταντήσει αναχρονιστικό. Θα έπρεπε δηλαδή να το έχουμε δρομολογήσει εδώ και έναν αιώνα και θα ήταν καλό και για την ίδια την Εκκλησία. Θα απελευθέρωνε και την Εκκλησία από διάφορα καθήκοντα που έχει, που είναι καθήκοντα πολιτικά. Θα μπορούσε δηλαδή να αφοσιωθεί σε αυτό που θεωρεί
έργο της και που είναι η σχέση των ανθρώπων με το θείο. Αν την αναγνωρίζουν, έτσι, και είναι πολλοί που την αναγνωρίζουν, το είπα και στην αρχή, δεν ξέρω αν ακούγατε την εκπομπή από την αρχή. Δεν προσβάλλω δηλαδή τους θρησκευομένους, προσβάλλω αν το χρησιμοποιήσουμε αυτό το ρήμα το αρνητικό, την θρησκοληψία, η οποία μπορεί να έχει πολύ άσχημες επιπτώσεις και στην ένταξη των μεταναστών, δηλαδή, κάνω μια παρένθεση, το Ισλάμ δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε με το χριστιανισμό, δεν είναι τρόπος αυτός, δηλαδή με έναν άλλο φανατισμό. Πρέπει να το πολεμήσουμε, γιατί πρέπει να το πολεμήσουμε, έτσι, είναι, αλλιώς θα μας υπερφαλαγγίσει με πολύ σκοταδιστικές ιδέες για τον άνθρωπο και τη ζωή, με την άνεξη θρησκεία και τον διαχωρισμό της θρησκείας από τα ζητήματα που λέμε του Κέσαρος. Άλλα τα ζητήματα του Θεού και άλλα τα ζητήματα του Κέσαρος. Κάπως έτσι μπορεί να προχωρήσει μια μοντέρνα κοινωνία και να αναγνωρίζει στους ανθρώπους να έχουν θρησκευτικό συνέστημα και τελετουργίες. Η Εκκλησία δηλαδή δεν το θέλει αυτό. Προσπάθησε ο Σιμίτης να περάσει μια ταυτότητα η οποία θα λέει, δεν θα λέει το θρησκευμά σου. Την πέρασε. Την πέρασε. Ναι. Αλλά έχασε τις εκλογές. Είναι αλήθεια. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο τα βάζουμε τα ζητήματα. Γιατί βλέπετε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι ότι, ας πούμε, μου προσβάλλεις τα θεία. Ενώ δεν είναι έτσι. Και ούτε κανείς μπορεί να προσβάλλει τα λεγόμενα θεία. Είναι κάτι που είναι τόσο έξω από τη ζωή που δεν μπορείς να το προσβάλλεις. Ό,τι θέλει μπορεί να πιστεύει ο καθένας. Και ό,τι έχει ανάγκη κυρίως, έτσι. Γιατί ο θάνατος είναι πολύ βαρύ πράγμα, ναι, για τον άνθρωπο. Με ό,τι ανακουφίζεσαι δεν μπορεί να πει στον άνθρωπο, μην προσπιστεύεις. Και η ζωή είναι δύσκολη και ο καθένας μπορεί να χρειάζεται πολλά στηρίγματα. Άλλοι βρίσκουν στήριγμα στο Θεό, άλλοι βρίσκουν στη δημιουργία, άλλοι βρίσκουν σε... Έχουμε πολλές επιλογές, είσαι όλα μαζί. Λοιπόν, άρα αυτό που πρέπει να τονίσουμε από την πλευρά, ας πούμε, εμάς των κοσμικών, ας πούμε, είναι ότι και η Εκκλησία θα έπρεπε να θέλει να διαχωριστεί για να διατηρήσει μια αγνότητα. Διότι άμα μπλέκεται με το σχολείο, με τη θέση των γυναικών, με το τι θα φορέσεις, αυτά δεν είναι ζητήματα που έχουν σχέση με το πνεύμα. Με την πνευματικότητα που υποτίθεται ότι συμβολίζει. Έτσι. Και νομίζω ότι γι' αυτό και η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μείνει πίσω, κατά τη γνώμη μου, γιατί έχω την αίσθηση του πίσω και του μπρος, έτσι, δηλαδή της προόδου με κάποιο τρόπο, έχει καθυλωθεί, και ενώ άλλες εκκλησίες χριστιανικές πιστεύω ότι έχουν προχωρήσει μέσα στο σύγχρονο έχουμε κόσμο. Έχουμε μόνο ένα λεπτό. Το επόμενο βιβλίο πότε είναι, τι είναι, είναι σύντομα το ξέρω, αλλά πώς... Σε μία εβδομάδα βγαίνει ένα βιβλίο που είναι διάφορα κείμενα, λογοτεχνικά, πολιτικά, θα το παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή. Φιλοσοφικά κτλ. Και λέγεται Αστραφτερά παιδεία. Αυτή είναι λογοτεχνία, τίποτα άλλο που εγώ ήθελα να μιλήσω για το εργοστάσιο Μολυβιών. Λογοτεχνία είναι και αυτό. Ναι. Εντάξει, είχα βγάλει πριν από 2 χρόνια μια νουβέλα που λεγόταν «Μηχανικοί καταράκτες», mm-hmm, και ήταν λογοτεχνία, εντάξει. Είχε να κάνει με τον κομμουνισμό στα καλά του. Πρέπει να ξανάρθεις, λοιπόν, γιατί είπαμε ωραία πράγματα, λίγα όμως, έπρεπε να πούμε κι άλλα. Τι να κάνουμε. Τίποτα, να χαιρετήσουμε. Να πούμε ότι ο Άλεξ είναι που... η απάντηση ήταν βέβαια Ελευθέρως Βενιζέλος. Ο Άλεξ κέρδισε το ένα βιβλίο και η Μαρία από τη Σύρο κέρδισε το άλλο βιβλίο. Μπράβο, θα τα έχετε, να ορίστε. Ο Άλεξ λέει 10:47, η Μαρία 10:53 το μήνυμά τη. Σου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Πολύ ανοιχτό μυαλό και ελεύθερη σκέψη, λένε 2-3 οι οποίοι στείλανε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας. Απόκληρο με είπες μια βραδιά και μου μείνε για πάντα η ρετσινιά. Όλα στα χαρίζω, το λόγο πάρε πίσω και φύγε κι άφησε με πια. Απ' την αρχή να αρχίσω να τα ξεκαθαρίσω, το δρόμο μου να βρω ξανά. Ήρθε το τέλος του μηνό και πουθενά δεν βλέπω. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς.